Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μπαίνει θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάποιες περιουσίες που έχει ο Δήμος στο κάστρο. Να πούμε λοιπόν στους δημότες μας ότι πρόκειται για κάποια προσφυγικά σπιτάκια, τα οποία ο Δήμος Χίου στην Μικρασιατική καταστροφή του 1922 είχαν δοθεί σε πρόσφυγες με ένα πάρα πολύ μικρό αντίτιμο. Οι ορκωτοί λοιπόν λογιστές που διενεργούν ελέγχους στο Δήμο Χίου βρήκαν ότι υπήρχαν βεβαιωτικοί κατάλογοι των μισθωμάτων μέχρι και το 2012 και από το 2012 και μετά σταμάτησαν να εισπράττουν τα μισθώματα από τα συγκεκριμένα σπίτια. Μας ρώτησαν για ποιο λόγο έγινε αυτή η κίνηση και βέβαια δεν υπάρχει απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν, σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος, έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ορίσουμε αρχικά μία επιτροπή τριμελή. Εγώ θα προτιμούσα και θα προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι από πολιτικούς μηχανικούς, είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε είναι υπάλληλοι του Δημοχείου, αρχικά να καταγράψουμε αυτή την περιουσία και να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν υφίσταται ακόμα ή έχουν γκρεμίσει, αν κατοικούν μέσα δημότες ή είναι άδεια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα δούμε τους μισθωτές, θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να δούμε ποια είναι η άποψή τους, για ποιο λόγο σταμάτησαν να πληρώνουν τα μισθώματα από το 2012 και μετά και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επιλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν εκθέσεις και από την νομική υπηρεσία ότι εφόσον τα συγκεκριμένα ακίνητα υπάρχουν βεβαιωτικοί κατάλογοι, δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ο τελευταίος βεβαιωτικός κατάλογος αφορούσε 25 ονόματα, που σημαίνει ότι είναι 25 ιδιοκτησίες και το μίσθωμα είναι καθαρά τυπικό, θα έλεγα, μόνο και μόνο για να μην αλλοιωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και μιλάμε για 12 ευρώ ετησίως. Άρα το θέμα δεν είναι οικονομικό, δεν θα σωθεί ο Δήμος παίρνοντας 12 ευρώ το μήνα, το θέμα είναι καθαρά ιδιοκτησιακό, ότι υπάρχει περιθώριο να αμφισβητηθεί η συγκεκριμένη ιδιοκτησία του Δήμου.